Πόσα ανακουφιστικά μπορεί να είναι τα μέτρα αυτά τα οποία εξήγηλε με τα 170 εκατομμύρια ο Σπύλιος Λιβανός? Φαντάζεται ο καθένας από εμάς ότι θα πρέπει να είναι καλά, γιατί αφορούν στην κάλυψη και του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο Αύγουστος-Δεκέμβρης 2021 και το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τις αγροτικές επιχειρήσεις τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Και με τέτοια άνοδο στις τιμές της ενέργειας μοιάζει να είναι θετικό, κύριε Ιερωνημάκη. Ναι, ευκολύνεται πάρα πολύ, κύριε Ιερουζεράκη, που γιατί τα έχει ανακοινώσει σαν δύο μέτρα. Ένα για το 80% της ρήτρας Αύγουστο-Δεκέμβριο, σωστά το είπατε. Και δεύτερο μέτρο, το θεωρεί δεύτερο μέτρο, το 50% Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Πείτε μου, εμάς τη φοιτητική που δεν είμαστε σε στεγασμένο χώρο, και με κανείς μας έστω μια κιλοβατόρα ρεύμα αυτή την περίοδο? Ούτε μία. Άρα λοιπόν είναι μία κοροϊδίχευση. Έπρεπε να πει κατευθείαν ότι αυτά είναι για τις θερμοκρασιακές καλλιέργειες που είναι στεγασμένος χώρος, γιατί εκεί μπορούν να ποτίσουν. Στους άλλες καλλιέργειες ή τελειώνουν οι καλλιέργειες ή αρχίζει ο χειμώνας. Ποτίζει κανείς τώρα έξω, παράδειγμα, ο οποίος έχουμε σελιές αμπέλια? Όχι, φυσικά. Ποτίζει κανείς θάρια τώρα, στη Σιτηρά? Χθες μιλούσα με ένα φίλο μου στη Λάρισα, του Σιρόπιτο τον Χρήστο. Ποτίζει κανείς από εκεί? Καπνά, μπαμπάκια, Σιτηρά, οτιδήποτε. Καλλιέργειες? Όχι, φυσικά. Άρα λοιπόν είναι όντως ένα μέτρο που αφορά μόνο τα θερμοκήπια, στεγασμένους χώρους. Ναι. Τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν δεν μας ακουμπά καθόλου το μέτρο, τα δύο μέτρα που ανακοινώνει, ούτε το 80 ούτε το 50. Ούτε γλιτώνουμε τίποτα, ούτε μία κιλοβατόρα, εμείς οι υπόλοιποι. Mm. Γιατί εμείς ξεκινούμε και ποτίζουμε από το Μάρτιο-Απρίλιο και μετά. Καταλαβαίνω ότι το πάει σταδιακά ανακλάδος, γιατί μην ξεχνάτε ότι επίσης μιλάει για τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους από το 63% στο 6%, ενίσχυση των κτηνοτρόφων με επιδότηση ύψους 7% επί του κύκλου εργασιών, αλλά και μείωση λέει, του ΦΠΑ στα λοιπάσματα από το 24% στο 13%. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή εγώ πουλώ προϊόντα όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ, έχω πει πολλά χρόνια τώρα να μην το κάνουν, γιατί είναι ένα τρίκ. Αν θέλουν να βοηθήσουν, να κάνουν επιδότηση επί τιμολογίου. Γιατί το λέω ότι είναι τρίκ? Πουλάω, παράδειγμα, εγώ προϊόντα δικά μου ή ο κάθε παραγωγός με 24% ΦΠΑ. Ωραία, ή 13%. Ωραία. Και αγοράζω λοιπάσματα ή φυτοφάρμακα ή ζωοτροφές με ένα ΦΠΑ ή 13% ή 24% ή 6%, ό,τι θέλεις είναι. Τι γίνεται? Συμψηφισμός. Εάν δεν το καλύβω, τότε πληρώνω. Δεν έχει κανένα νόημα, λέει, αυτό. Επί της ουσίας. Παρά μια διευκόλυνση χίλιες μέρες που μπορεί παρά να διευκολύνει για 5-10 μέρες. Δεν έχει όμως στην ουσία οικονομική διαφορά ούτε ένα ευρώ μέσα στην επιχείρησή σου. Τη μικρή επιχείρηση που έχει αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Μα ούτε ένα ευρώ. Ας βρούμε ένα οικονομολόγο να αναλύσει, να μας πει πού ακριβώς, παράδειγμα, σε ποιο σημείο είστε. Μια διακόλληση κάποιων μερών. Το έχετε προτείνει, το έχετε προτείνει αυτό, δηλαδή η επιδότηση επί του τιμολογίου? Από την πλευρά της δική μας προτείναμε πάντα επιδότηση επί τιμολογίου. Αυτό είπα, αλλά... Να σου επιδοτεί το τιμολόγιο. Αυτό είναι στην πολιτική, διότι εκείνη την ώρα εκεί πιάνεται λοιπόν αυτός ο οποίος δεν παράγει, γιατί παίρνει μόνο την επιδότηση. Νόμιμα τις παίρνουν, αλλά δεν παράγουν. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος ωφελείται λοιπόν? Αυτός ο οποίος παράγει, μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζει πάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές, είναι στην παραγωγική διαδικασία. Με την τιμολογική λοιπόν επιδότηση, πραγματικά στηρίζει τον άνθρωπο ο οποίος δημιουργεί κύκλο εργασιών. Μάλιστα. Και συνεισφέρει. Διαφοροποιήστε και με αυτό το οποίο είπε, μεταφορικό ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το 2022. Αυτό είναι καλό μέτρο. Ναι. Αφορά τις ζωοτροφές. Δεν έχει εξειδικευτεί όμως. Θα το ανακοινώσει ο υπουργός, ο κ. Ζηδανός, ο συντοπίτη μας υπουργός, ο κ. Πλατσοτάκης ο Γιάννης, υπουργός Ναυτιλίας. Πιστεύω να μην υπάρχει κάποια παρερμηνία. Θεωρώ ότι θα είναι ένα σωστό μέτρο αυτό για τους κτηνοτρόφους μας και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γεννεί. Ακριβώς γι' αυτό θέλει η εξειδίκευση. Μάλλον όταν ανακοινωθεί, να δούμε τι ακριβώς στο ΦΕΚ, πώς ακριβώς θα γίνεται, γιατί δεν έχει βγει ΦΕΚ ακόμα. Να πηγαίνει στον ίδιο τον κτηνοτρόφο και να μην επωφελούνται άλλοι.
Μάλιστα. Αυτό. Στα παραπάνω, ωστόσο, σε αυτά τα οποία αναφερθήκατε, έπρεπε να υπάρχει. Ορίστε. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε. Λοιπόν, το 7ο είναι το πετρέλαιο. Το 6ο είναι τα μικρά νησιά, το οποίο σημαντικό είναι. Το λένε τα μικρά νησιά θέλουν τη στήριξη. Δεν αφορά την Κρήτη όμως. Όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο και τα μικρά νησιά, στις ζωοτροφές ισχύει. Και επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν στο πετρέλαιο. Το 2016 η προηγούμενη κυβέρνηση έκοψε το φόρο του πετρελαίου, που η επιστροφή του φόρου του πετρελαίου, που ήταν 180 εκατομμύρια. Πριν το 2016, πιο καλύτερη πολιτική για την επιστροφή του πετρελαίου δεν υπήρχε. Γιατί? Γιατί πήγαινε με την καλλιέργεια και με τα στρέμματα. Έλεγε παράδειγμα. 20 στρέμματα ελιά από 6 ευρώ παράδειγμα, δεν θυμάμαι τώρα, μην πέφτω να πω ακριβώς τα νούμερα, από 6 ευρώ τόσα. Αμπέλι. Τόσα στρέμματα, τόση επιστροφή. Κάθε καλλιέργεια, επειδή είχε διαφορετικές καλλιεργικές δαπάνες και καλλιέργεια, δινόταν διαφορετικά. Πολύ ωραίο σύστημα. Και πραγματικά αποφελούνταν ο αγρότης με την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση το 2016 τα άκοψε αυτά. Τότε βγήκε από κύριο Αποστόλου και τα έκοψε. Πάμε λοιπόν τώρα. Τώρα λέει δίνει 50 εκατομμύρια, τα οποία τα δίνει σε νέους αγρότες, οι οποίοι θα είναι σε σχήματα, σε εταιριστικά σχήματα, που θα παράγουν προϊόντα και θα τα δίνουν στα σχήματα αυτά και θα έχουν κάνει συμβολογική γεωργία. Δηλαδή, κάθε αυγό και κούρευτο. Δεν υπάρχουν πρώτα πολλά σχήματα. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα, άλλες αστροφές. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι νέος αγρότης. Αλλά δεν πάμε να λέω στα παιδιά μου. Αναγκάζει ενδεχόμενα τους νέους αγρότες. Μισό λεπτό. Αναγκάζει ενδεχόμενα τους νέους αγρότες να μπουν μέσα σε συνεταιριστικά σχήματα, ομάδες παραγωγών. Αυτό εννοεί. Και να μπουν, ξέρετε, στους συνεταιρισμούς να κάνουν εμπόρια. Εγώ δεν ξέρω. Παράδειγμα, συνεταιρισμό το δικό μας είχε λεουργείο. Ωραία, άρεσε στο συνεταιρισμό το δικό μας. Και εγώ στα παιδιά μου. Εμπόρια δεν κάνει όμως. Οπότε το πήγα το που είσαι το βάζει ιδιώτη. Και πρέπει να φανεί τιμολόγιο από εκεί. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά. Αυτά πολιτικές δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, γιατί να εξαιρούμε εγώ, που είμαι παράδειγμα 60 κοντά, 58 χρονών. Γιατί να εξαιρούμε εγώ. Γιατί να εξαιρείται ένας ο άνθρωπος, ο κάθε αγρότης από εμάς, ή ο τρόπος ο οποίος είναι στη διαδικασία την παραγωγή. Και παράγει. Πράγματι φαίνεται ότι παράγει. Mm-hmm. Γιατί να εξαιρείς από τη μείωση του πετρελαίου. Πώς θα καλλιεργήσουμε. Με τρίκ λοιπόν, τονίζω ότι με τρίκ. Δεν κάνουμε πολιτική. Θέλει ουσιαστική πολίτηση. Το πρέπει να καταλάβουμε. Από τα 7 τα οποία συζητήσαμε, σας είπα ότι με εκφράζει πάρα πολύ θετικά το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά για τις ζωοτροφές στην Κρήτη, παρόλο που δεν είμαι κτηνοτρόφος, αλλά θα εξυπηρετήσει κάποιους ανθρώπους δικού μας. Αφορά τα μικρά νησιά τα οποία δεν αφορά την Κρήτη, καλό ή όμως μέτρο είναι. Το ισχύει το μεταφορικό ισοδύναμο. Και επίσης το ρεύμα που πραγματικά δίνει λύση στα θερμοκήπια. Ωραία. Κρατάω αυτό. Με τρίκ δεν κάνουμε πολιτική, αγροτική. Ακριβώς. Πολιτική. Και το συνεχίζει. Μια τελευταία κουβέντα, να σας παρακαλέσω. Παρακαλώ. Μην βγαίνουν κάποιοι από άλλα κόμματα, θα τους θέλαμε να βγουν, να είναι μαζί μας και να στηρίξουμε. Γιατί υπάρχουν οι φωνές οι σωστές σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Αυτές θέλουμε. Δεν θέλουμε κάποιες φωνές οι οποίες πραγματικά χαίρονται να καταστρεφόμαστε, μήπως υποφυλιστεί το κόμμα τους. Είναι ό,τι χειρότερο πολιτικού αυτό. Μάλιστα. Γιατί αυτοί σιωπούσαν όταν μας έκοβαν το πετρέλαιο τα 180 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν θέλουμε πολιτικούς και υπάρχουν, δεν είμαι μηδενιστής, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στα κόμματα της αριστεράς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θετικοί και μπράβο τους και συνεισφέρουν πολλές φορές με τις προτάσεις τους. Αυτούς θέλουμε. Τους άλλους πραγματικά να τους χαρούν αυτούς που τους έχουν. Δεν τους θέλουμε να χαίρονται για την καταστροφή μας για να αποφυγηθούν κομματικά. Νομίζω... Το θέμα είναι ταξικό, μόνο ταξικό. Ωραία. Νομίζω ότι το μήνυμα το στείλατε. Γι' αυτό είπα το ωραία. Τώρα, σε εκείνο το άλλο το θέμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ονομασία Αρακή Τσίπουρο. Από Τσικουδιά και Τσίπουρο, εγώ λέω Τσιπουδιά, αν είναι κοινός ο αγώνας και με το Τσίπουρο, πάτε σε παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Τι στην ευχή γίνεται, δηλαδή. Το συζητάμε τόσο καιρό και είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο, κύριε Ιερονυμάκη. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα τόσο πολύπλοκο για το λόγο ποιο. Είμαι σαφής σε αυτά τα οποία λέω, διότι πλέον παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βλέπουμε εγκυκλίους που σάρθηκα τότε, όλα αυτά. Με τη σφραγίδα, την επίσημη, του Υπουργείου Οικονομικών και του Σημείου του Κράτους το 2016, του Γενικού Σημείου του Κράτους, με τη σφραγίδα,
φτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι διήμεροι, οι καζανάρδες δηλαδή όπως λέμε εμείς, οι αβικούσοι όπως λέγονται, οι διήμεροι λοιπόν, παραδοσιακοί, δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να κρατήσουν το όνομα. Άρα λοιπόν το όνομα θα δίνεται μόνο στο εμφιαλωμένο. Στο εμφιαλωμένο λοιπόν δεν χάνεται το όνομα, παραμένει και το Τσίπρο και η Σικουριά, δεν το παίρνει κανείς το όνομα της Σικουριάς από την Κρήτη. Στην Κρήτη παραμένει, αλλά μόνο στο εμφιαλωμένο. Αυτή ήταν η σφραγίδα που έβαλε το 2016 το Υπουργείο Οικονομικών, στέλνοντάς την Εγκύκλιο στην Ευρώπη. Φυσικά στην Ευρώπη δεν νοιάζονται καθόλου και ούτε ασχολούνται, αλλά είστε πρωθυπουργός της χώρας Μητσοτάκης, Τσίπρας, Παπανδρέου, ούτε ασχολούνται καθόλου. Βλέπουν μια σφραγίδα από ένα κράτος μέλος, μια Εγκύκλιο που στέλνεται. Αυτό μετράει για αυτούς. Δεν ασχολούνται καθόλου ποιος συμβερνάει. Ειλικρινά. Λοιπόν, εξ αυτού του λόγου λοιπόν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο Οικονομικών. Περάσανε κάποια θετικά. Συμφώνησαν όλοι σε αυτό τη συνάντηση που γίνηκε προχθές. Συμφώνησαν ότι υπάρχουν πολλά θετικά. Με το όνομα υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί λύση εάν θέλουν από πάνω οι πολιτικοί και αν υπάρξει σοβαρότητα. Ποια είναι η λύση αυτή που βλέπετε? Ότι μπορεί παράδειγμα να δοθεί μια δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι θα κρατήσουν από τους παραδοσιακούς, θα μπορούν να μπουν ή σε σχήματα μικρά ή οι ίδιοι να μπούμε σε μια διαδικασία τηρώντας υγειονομικές διατάξεις με μικρό κόστος, εννοώ το χώρο, ο οποίος πρέπει να τηρεί όμως τις υγειονομικές διατάξεις γιατί είναι τρόφιμο. Γιατί όπως εκφράστηκα εγώ και σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, όπως ξέρετε, ηγήθηκα γιατί τσακωνόταν οι συλλόγοι μεταξύ τους σαν πρόεδρος του Αμπεργών και ορθώς έκανε γιατί τα μπέλια φορά αυτό, ότι πρέπει και εμείς να σοβαρευτούμε και να διεκδικήσουμε ένα προϊόν το οποίο δεν μου αρέσει ούτε εμένα να γράφεται με το μαρκαδόρο πάνω σε ένα μεταχειρισμένο μπουκάλι ενός εφιαλωμένου νερού ή σε μια γκανίστρα τσικουδιά. Δεν μ' αρέσει. Φυσικά μ' αρέσει να μπει και η πορεία αυτή είναι και αυτή πρέπει να δούμε του προϊόντος αυτού που πρέπει να αναδειχθεί να είναι σε ένα εμφιαλωμένο μπουκάλι τηρώντας υγειονομικές διατάξεις είναι τρόφιμο και λοιπόν, να προχωρήσουμε αυτό. Έχει λοιπόν να κάνει με τους μικρούς, τους αποσταγματοποιούς, τους καζανάριδες οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι λοιπόν πολύ περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω οικονομικό και με τους φόρους, κύριε Ιερονιμάκη. Ακριβώς. Εάν περάσει στο εμφιαλωμένο, πηγαίνει για να ξέρει ο κόσμος, είναι 12 και κάτι ο φόρος συνολικά. Στα παραδοσιακά όμως αποστάγματα, όπως είναι το Τσίπρο, η Τσικουδιά και το Ούζο, έχει μπει στο Ούζο μέσα, είναι μείον 10%. 50% λοιπόν κάτω. Πας στα 6 ευρώ. Στους δε παραδοσιακούς πάει 85% κάτω φόρος. Mm. Που σημαίνει ότι είναι ο φόρος μείον πάρα πολύ. Εγώ βάλα όμως ένα άλλο θέμα. Και το είπα σε όλες τις συναντήσεις με τα πολιτικά πρόσωπα. Το είπαμε και συμφώνησαν όλοι, αλλά πρέπει να γίνει πράξη. Μπορεί να στενοχωρώ κάποιους, αλλά οι άδειες το 17, το 1917, δόθηκαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στους αμπελουργούς. Δεν είναι επάγγελμα ο άμβικας και το καζάνι. Εμένα, παράδειγμα, που έχω άδεια, δεν γράφω το επάγγελμά μου και δεν υπάρχει κάτι για να γράφετε καζανάρης ή αμβικούχος ή δεν ξέρω τι. Γιατί δεν είναι επάγγελμα. Δόθηκε η άδεια στους προκάτοχούς μας που είχαν αμπέλια για να βγάζουν ένα μέρος του εισοδήματός τους από εκεί σε περιπτώσεις που έβρεσε ή οτιδήποτε για να βγάλουν ένα εισόδημα από εκεί. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Πάνω από το 50% σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν αμπέλια. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, οι άδειες αυτές... Μιλάτε για τους μικρούς τους αμβικούχους. Για τους μικρούς με μιλάω, βεβαίως. Δεν είναι δυνατότητα. Ωραία. Εσείς αύριο, παράδειγμα, είστε δημοσιογράφος. Θεωρώ ότι δεν θα έχεις αμπέλια. Για εσείς, ξέρω. Αμπέλια, φυσικά, επειδή είστε για κάθε μέρα να είσαι μέσα, δεν θα έχετε. Σας πληροφορώ ότι αν βρείτε μία άδεια, έξω, παράδειγμα, για μία άδεια να την αγοράσετε, σας πληροφορώ ότι μπορείτε να κάνετε να έχετε καζάνι μια χαρά. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Οι άδειες πρέπει να είναι αμπελουργούς. Εγώ Άρα λοιπόν λέτε όταν εσείς, όχι λέτε, τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα πρέπει να μπουν σε μικρά σχήματα οι αμβικούχοι οι οποίοι αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα να κάνουν τι? Να δούμε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και να προχωρήσουμε. Κάποτε η τεχύλα σκοτώθηκαν άνθρωποι γιατί απαγορεύτηκε η σχήμα διάθεση. Στη συνέχεια όμως η τεχύλα αυτή τη στιγμή είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το δικό μας προϊόν δεν είναι. Έρχονται 5 εκατομμύρια τουρίστες, πίνουν πάσης φύσεως άλλα ποτά. Εάν τους βάλουν σχήμα στα όλη κρούζες ή τους βάλουν ό,τι θέλουν μέσα, την έχουν πιει. Εάν δεν τους βάλουν δεν πίνουν τίποτα. Κανείς εξάλλου και εμείς οι ίδιοι, γι' αυτό πρέπει, σας είπα, συζήτηση σε σοβαρότητα για να πετύχουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε παίζουμε μπαλαστικές στον αέρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Διότι το 90% όλων εμάς που θα πάμε σε ένα χώρο εστίασης, θα ζητήσουμε παράδειγμα να πιούμε
το παραδοσιακό μας υπόσταγμα που είναι η τσικουδιά, το 90% δεν την ονομά τσικουδιά. Λέει, βάλε μια ραχή. Αυτό λένε. Το οποίο δυστυχώς μας το πήρε η Τουρκία το όνομα αυτό. Το καταχείρωσε. Μάλιστα. Λέω ψέματα εκεί, ότι το 90% είναι πολύ πλευρό. Είναι πολύ πλευρό. Λοιπόν, πρέπει να συζητηθούν πώς κρατούμε αυτή τη στιγμή την παράδοσή μας και πώς αναδεικνύουμε το προϊόν ψηλά εκεί που πρέπει. Δεν χαίρομαι να είναι στην κανίδα. Το ξανατονίζω. Θα χαρώ να μπούμε μπροστά, είδε σε μικρά σχήματα, ένα 4-5 άτομα, ή μοναχώς αν κάποιος μπορεί, και να μπούμε με μικρό, πιο μικρό φόρο, φυσικά γιατί είμαστε μπελουζοί, και να μπούμε κληρώντας υγειονομικές διατάξεις μπροστά σε μπουκάλια τα οποία θα είναι πραγματικά να μπουν, να μπουν λοιπόν και οι μη επαγγελματίες αμπικούχοι να μπουν σε αυτές τις μικρές ομάδες αμπελοκαλλιεργητών, όπως το καταλαβαίνω πάρα πολύ είναι απλά. Είναι δουλειά αυτό όμως και στήριξε την πολιτεία. Να μπορούν να μπουν παράδειγμα σε προγράμματα, γιατί κανείς δεν έχει τα χρήματα. Να μπορεί να εντάσσονται σε προγράμματα ένας που έχει μια άδεια. Έτσι, γιατί το να πει στα Λονού, φτιάξε ένα χώρο τώρα. Το Υπουργείο τι λέει γι' αυτό. Να μπορεί να μπουν λοιπόν ωραία, να μην το Υπουργείο τι λέει γι' αυτό. Μέσα από τα Leader Plus, μέσα από όλα αυτά. Αυτά εννοώ. Υπουργείο, περιφέρεια, περιφέρειες, τι λένε γι' αυτό. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Όχι βέβαια. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Ναι, τι λένε γι' αυτό. Οι απόψεις διείστανται, όλοι όμως συμφωνούμε ότι η πορεία του προϊόντος, κανείς δεν αφισβητεί, είναι αυτή που σας είπα. Ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία από σωστή. Από τη στιγμή, κύριε Ρουνιμάκη, διότι το παραδοσιακό πόσταμα, αν αρχίσει και βγάλουν από φρούτα, και μπει στη διαδικασία μέσα να βγάλουν από πάση φύσεως φρούτα, από καρπούζια, από ινόπλευμα, θα γεμίσει παραδοσιακά ποστάγματα ο τόπος και θα πάει ένα ευρώ. Δεν θα συμφέρει δηλαδή με το παράδειγμα. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που μιλάτε τόσο ξεκάθαρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα και λέτε ότι ουσιαστικά εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο από την άλλη κυριαρχία άποψη ότι εσείς συσπυρώνεστε στο σύνολό σας και πάτε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις? Για το θέμα της σικουριάς δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Κρήτη. Μιλάω και πάνω εγώ, γιατί δεν πάμε να είμαι για την πρόεδρο της ΙΟΣΟΕ. Μιλάμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, να δούμε κάποια πράγματα διορθώσει εκεί πέρα. Μιλάμε ότι δεν πρέπει να μπουν τα φρούτα μέσα, που είχαν μπει τα φρούτα μέσα. Δηλαδή να παράγει συνόπνευμα από καρπούζι, το αναφέρει μέσα Αιγύπτιος. Από καρπούζι, από αχλάδια, από βερίκοκα, από όλα αυτά. Αυτά όλα αν ονομαστούν μαζί με τις σταφύλεις παραδοσιακά αποστάγματα, σας είπα, θα ξεφτυλιστεί το απόσταγμα. Θα παράγει και η Κουτσή Μαρία, επιτρέψτε μου, ινόπνευμα. Όλα αυτά που σας είπα στην εκπομπή σας, κύριε Βουζεράκη, δεν ξέφυγε καμία λέξη, καμία ερμηνεία από αυτά που είπα την πρώτη φορά που συγκάλεσα στη Γενική Συνέλευση Τένος Ηρακλείου, παρουσία όλων των καζανάρδων και των διοικήσεών τους από όλους τους νομούς, από τις σύσκεψεις που έγινε στην περιφέρεια και από όπου έχω βγει, από όποιο βήμα έχω βγει και έχω μιλήσει. Πάτε σε νέα σύσκεψη με την περιφέρεια. Επειδή είμαι και μπελοκαλλιεργητής. Ωραία. Πάτε σε νέα σύσκεψη, τελευταίο ερώτημα, αυτή την εβδομάδα με την περιφέρεια ή τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχω ζητήσει από τον κύριο Περιφερειάρχη να θέσει επαφή με τους βουλευτές, να δούμε την εγκύκλιο η οποία πάει πριν πάει στη Βουλή. Εγώ στο μόνο που τρομάζω πιο πολύ από όλα είναι να μην μπουν μέσα τα φρούτα στα προστάγματα. Ναι. Όπως σας είπα. Μάλιστα, το κατάλαβα. Γιατί φανταστείτε παράδειγμα, να μπορώ και εγώ να πάω στη Μεσαρά να φορτώνω καρπούζια και να βγάλω απόσταγμα μαζί με τα σταφύλια. Ό,τι χειρότερο που υπάρχει. Πάει, τελείωσε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας από τον 984.